Άννα μας αγαπημένη, καλώς ήρθες. Είσαι καλά? Είμαι καλά και εγώ ήρθα εδώ για να πούμε κάτι ευχάριστο, να χαμογελάσουμε. Δεν ήρθα για να πω για το θέμα της υγείας μου, γιατί αυτό είναι κάτι και καθαρά προσωπικό. Και είσαι και από τις πρώτες που με πήραν τηλέφωνο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάνα μου, ξέρεις τι με συγκίνησε. Θέλω να μεταφέρεις στον κόσμο. Πες μου. Επειδή πολλοί κόσμος μας βλέπει αυτή την ώρα έχει προβλήματα υγείας, ο καθένας κάτι διαφορετικό. Ο καθένας κάτι πιο δύσκολο, κάτι πιο εύκολο. Εσύ από πού αντλείς τη δύναμη να είσαι καλά, να προχωράς, να κάνεις νέα ξεκινήματα που θα μιλήσουμε και για αυτά, να κάνεις όνειρα. Πώς δεν καταθέτεις ποτέ τα όπλα? Νομίζω ότι το βασικό κίνητρο είναι τα παιδιά μας. Όταν είσαι μητέρα, το βασικό κίνητρο επιβίωσης το δικό σου είναι το να βλέπεις ότι αυτό που είναι η συνέχειά σου σε έχει ανάγκη, σε χρειάζεται, που σημαίνει πρέπει να είσαι γερός, δυνατός και ψυχικά υγιής. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω στον κόσμο είναι καταρχάς ότι εγώ πέρασα ένα θέμα το οποίο πάει πολύ καλά. Να πούμε σε όλο τον κόσμο που περνάει άσχημες στιγμές ότι ένα μεγάλο δεκανίκι είναι η πίστη πάντα και ένα άλλο είναι η σωστή πρόληψη στα θέματα υγείας, έτσι. Mm-hmm. Η πίστη είναι πολύ μεγάλο πράγμα και νομίζω ότι όλα αυτά τα 13 χρόνια περάσαμε δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Κόσμο, ο ελληνικός λαός νομίζω ότι γενικά έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν αντέχει άλλο. Όλα αυτά βγαίνουν. Βγαίνουν και από ψυχικά θέματα. Το σώμα είναι ο ναός της ψυχής. Οπότε βλέπεις ότι ξαφνικά σκάνε. Να σε ρωτήσω κάτι, Βρεβάνα, και θα ρωτήσω και για το θέμα της πίστης, γιατί βγάλαμε και ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο. Ναι, το είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό το είπα. Θέλω πολύ να σε ρωτήσω για αυτό την άποψή σου σε λίγο, mm-hmm. αλλά επειδή είσαι μια γυναίκα η οποία είσαι ο άντρας της ζωής σου, είσαι μια γυναίκα που είσαι, στέκεσαι στα πόδια σου μόνη σου. Είμαι από τις γυναίκες ανεξάρτητες, ναι. Δεν είμαστε πολλές, αλλά ναι. Κοίτα, είμαι. Θα σου πω κάτι, γιατί είναι βαριά η καλογυρική σε αυτό. Δύσκολο. Το δεν έχει να κάνει με την ανεξαρτησία. Έχει να κάνει με το... όταν... Το χαρακτήρα έχει. Όχι. Όταν έχω ανάγκη, όταν θέλω να μοιραστώ, όταν... Να έχω κάπου να κουμπίσω. Ναι, να κουμπίσω κάπου κάτι... λίγο. Να έχω να μοιραστώ όλο αυτό. Γιατί η ζωή έχει καλές και κακές στιγμές. Σαφώς, αλλά όταν... Αυτό πόσο εύκολο είναι, αυτό λίγο δεν σε, δύσκολο, σε κατατρώει μέσα σου. Όμως, να σου πω κάτι. Ναι. Βεβαίως και με κατατρώει. Πολλές φορές όλες οι γυναίκες, κοίταξε, σαν και εμένα, εμένα ήταν και επιλογή. Δηλαδή, εγώ το επέλεξα μέχρι να μπορώ να βρω. Δεν ήταν εύκολο στο πέρασμα της ζωής να βρω έναν σύντροφο όπως αυτούς που. Ή αυτόν. Οι ανθρώπους που ήταν στη ζωή μου σημαντικοί. Μου φαινόταν όλα, από την ώρα που έπρεπε να αγωνιστώ για το παιδί, ήταν όλα δύσκολα. Οπότε ξέρεις, όταν είναι επιλογή σου κάτι, πρέπει να το στηρίξεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, δεν έχεις άλλη επιλογή. Το στηρίζεις, αλλά μήπως αυτό σε κατατρώει κάποια στιγμή μέσα σου. Γιατί αυτό το δεν οποίο. Είναι αυτό. Όχι. Αυτό που έπαθες. Από το να είμαι έχει με έναν να κάνει άνθρωπο... με την πίεση που βιώνεις και μέσα σου, να τα καταφέρεις όλα, να τα προλάβεις. Να βγάλεις λεφτά, ναι, να κάνεις επιχείρηση, να μεγαλώσεις το παιδί. Πόσες γυναίκες είναι έτσι χωρισμένες άλλες. Μητέρες που δεν έχουν τη δική μας βοήθεια, γιατί εμείς έχουμε και 5 ανθρώπους δίπλα μας. Πόσες γυναίκες είναι με σοβαρά προβλήματα που είναι, δεν είναι στη χώρα μας, με τρομακτικά προβλήματα φτώχειας, χωρισμένες, οι άντρες έχουν πάει σε άλλες οικογένειες. Ξέρεις πόσες γυναίκες είναι με παιδιά μόνες τους και αγωνίζονται. Πάντα σκέφτομαι αυτές τις γυναίκες. Yeah. Και λέω πόσο δύσκολα είναι για αυτές. Γιατί εμείς είμαστε πιο προνομιούχες. Καταλαβαίνω, δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου στην ίδια θέση με τις γυναίκες που έχουν περάσει τόσο άσχημα. Ίσα-ίσα θα ήθελα να τους πω ότι πάντα είμαι εδώ και με αγάπη να ξέρουν ότι είμαι μαζί τους. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν μπορώ εγώ να παραπονηθώ. Μια υπέροχη ζωή. Έχω ανθρώπους δίπλα μου. Υπάρχει ένα σύστημα. Ο κόσμος. Όταν αρρώστησες και ήρθε η ώρα και άρχισες να. Να τρομάζεις. Να τρομάζεις. Γιατί έρθες να πήγες στο εξωτερικό να ψάξεις τι έχεις. Αυτό δεν έχουν καταλάβει ακόμα από που προέρχεται. Κατάλαβε τι είναι αυτό άνοσο αυτό που μου είπες. Δεν έχεις βρει άκρη. Αλλά εκεί είναι κάτι που σε τρομάζει. Γιατί νιώθεις αδύναμος. Νιώθεις ότι πρέπει να το παλέψω και είμαι μόνος. Σε ποιον ακούμπησες? Κοίταξε. Ήσουνα μόνη σου και σε αυτό. Όσο πιο μόνος είσαι, είναι γιατί πρέπει να μείνεις μόνος. Είναι γιατί η ζωή σου φέρνει πράγματα που ίσως δεν θα είχε φέρει παλιά. Πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο.
τα πράγματα μας κάνουν πιο... συμπληρώνει το ένα, το puzzle το ένα το άλλο. Δεν γκρινιάζω. Δεν λέω ότι να είμαστε μόνοι. Πώς να είσαι μόνος όταν έχεις ένα παιδί και όταν έχεις την οικογένειά σου. Δηλαδή... Δεν σε τρέλανε αυτό που έχεις τη Φέδρα και είσαι στη δυο σας, που έπρεπε να ταξιδέψει στο εξωτερικό, που εκείνη μπορεί να μέσα της... Να τρόμαζε, να ανησυχούσε με το θέμα της υγείας. Είναι πιο πολύ δυνατή έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε, δεν είναι κάτι σοβαρό ώστε να ξέρει ώστε το παιδί να ανησυχεί. Αλλά κατά τα άλλα δεν μπορεί να με τρομάξει, γιατί η αγάπη του παιδιού είναι πάντα εκεί. Μετά υπάρχει το καθήκον της οικογένειας, που είναι πολύ σημαντικό. Άρα έχω πράγματα. Δεν μπορώ να φεθώ. Πιστεύω πάρα πολύ ότι όταν αφήνεσαι στα πράγματα, όταν σκύβεις το κεφάλι. Μπορεί να πέσεις λίγο, να υπάρχει ένα εμπόδιο στο διάβα σου, αλλά πρέπει να ξανασηκωθείς αμέσως. Αν δεν ξανασηκωθείς, μπορεί να μην ξανασηκωθείς ποτέ. Οπότε αυτό είναι το μότο της ζωής μου και το λέω και για όλες τις γυναίκες που έχουν θέματα. Ότι μπορεί κάτι να μας ρίξει κάτω. Αμέσως μετά θα πρέπει να ξανασηκωθείς όρθιος. Και αυτό θέλει δύναμη. Εγώ μπορώ και το κάνω και νομίζω και άλλες γυναίκες το κάνουν. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να το κάνουν. Μπορούν. Με τη βοήθεια του Θεού μπορείς. Μπορείς. Όλα τα μπορούμε. Και όταν έχουμε την ανάγκη των παιδιών που μας χρειάζονται δίπλα τους, η μάνα τα κάνει όλα. Είπες με τη βοήθεια του Θεού. Ναι. Ποια είναι η άποψή σου για το προηγούμενο θέμα με τον πατέρα Αλέξανδρο που κόστησε? Δυστυχώς η Εκκλησία δεν εξυγχρονίζεται. Δυστυχώς. Η Εκκλησία θα μπορούσε να κάνει τεράστια δουλειά με τα κατώτερα στρώματα, ειδικά με τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά θέματα, που δεν έχουν μορφωθεί, που δεν έχουν πάει στο σχολείο. Είναι τόσο μεγάλο δεκανίκι. Τον στηρίζεις τον πατέρα Αλέξανδρο και το έργο, δηλαδή αυτόν τον πατέρα. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός. Δηλαδή είναι αυτό που λέγανε και τα παιδιά, οι συνάδελφοί μου, ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρείς ότι τα κορίτσια είναι μίασμα που μπαίνουν μέσα και κρατάνε. Δηλαδή είναι τρομερό. Τα κορίτσια και τα αγόρια είναι παντού ίδια. Είναι άνθρωποι κι αυτοί, με οντότητα. Δυστυχώς η Εκκλησία χρειάζεται μια γερή ματιά προς το μέλλον. Θα μπορούσε να κάνει θαύματα, που δεν κάνει. Αντίθετα με τους καθολικούς, που είναι πολύ πιο εξυγχρονισμένοι. Ναι. Αντίθετα με τους Προτεστάντες. Είναι τρομερό. Δηλαδή η Ορθόδοξη. Και εσύ είσαι βαθιά, πιστεύεις πολύ, βαθιά στο Θεό. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και δηλαδή στεναχωριέμαι για τη μία εξέλιξη της Εκκλησίας. Το να το ακούει δηλαδή κάποιος που πιστεύει τόσο βαθιά όσο εσύ. Πολύ. Και να μην ξεχνάμε ότι η γυναίκα ήταν η Παναγία. Δηλαδή η θηλυκή μας υπόσταση. Το έδειξε και η Ορθοδοξία. Είναι τόσο ισχυρή. Δεν μπορεί να λένε. Να διώχνουν έναν υπέροχο ιερέα, γιατί τόλμησε να βάλει δύο κορίτσια που το φίλο τους είναι γυναικείο. Δηλαδή είναι τραγικό. Εντάξει, νομίζω ότι θα το συζητήσουν στην Ιερά Σύνοδο. Εγώ είναι δεν λάθος, πιστεύω όμως, ότι θα τον διώξουν. Πιστεύω ότι το αντίθετο θα γίνει. Πάντως μπράβο του, για εμάς είναι μπράβο. Μπράβο για όλους.